Συνάδελφοι, καλησπέρα. Χαιρετώ και όσους βρίσκονται στην αίθουσα, αλλά και τους περισσότερους που βρίσκονται μακριά. Η σημερινή θεματολογία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί αφορά ένα συνηθισμένο κλινικό ακτινολογικό πρόβλημα, που επειδή είναι συνηθισμένο, έχει και πολλές δυσκολίες και πολλές παγίδες. Η μιλήτρια είναι μία από εμάς, είναι η κυρία Μαυροπούλου, έχει ειδικό ενδιαφέρον στην ογκολογική επικόνηση. Εξού και το θέμα που αφορά τα κακοήθη νεοπλάσματα του πλάσματος. Κύριε Μαυροπούλου, με ενημέρωσε ότι είναι ευρεχνιασμένη, θα μιλάει σιγά, αλλά νομίζω ότι το μικροφωνικό σύστημα είναι αρκετά ευαίσθητο και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κύριε καθηγητά. Σήμερα θα σας μιλήσω για την απεικονιστική διερεύνηση των κακοήθων μαζών του πνεύμονα. Λίγα πράγματα για τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Ξέρουμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν σπάνιος πριν τον 20ο αιώνα, αλλά τώρα πλέον είναι η κύρια αιτία θανάτου στους άντρες κυρίως και δεύτερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Η αιτιολογία και οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι πολλοί. Οι γενετικοί παράγοντες κινδύνου, το οικογενειακό, ιστορικό και τα γονίδια υψηλής διοίκησης, οι γενετικοί πολυμορφισμοί, το κάπνισμα, η διατροφή και το αλκοόλ, η χρόνια φλολαιμονία πολυμόξης, η ονείρουσα ακτινοβολία, η εργασιακή έκθεση και η ατμοσφαιρική μόλυνση. Η πλειονότητα των ασθενών που αναπτύσσουν μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα θα παρουσιαστούν σε ένα προχωρημένο στάδιο 3β ή 4. Η χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα φαίνεται πως έχει φτάσει σε ένα πλατό όσο αφορά την επιβίωση, οπότε χρησιμοποιούνται πλέον συνδυασμοί δύο και παραπάνω παραγόντων μη βασισμένοι σε πλατίνα, που μπορεί να παρουσιάσουν πλεονεκτήματα για ορισμένους ασθενείς αναφορικά με το προφίλ τοξικότητας. Η θεραπευτική προσέγγιση του μη μικροκυταρικού καρκίνου είναι χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Μερικά πράγματα για την ανατομία του θώρακα, δεν θα μείνω πολύ. Εδώ βλέπουμε με διαφορετικά χρώματα τους πνευμονικούς λοβούς. Το πνευμονικό λόβιο αποτελείται από τις διακλαδώσεις του λοβιακού βρώμου, τις διακλαδώσεις πνευμονικής αρτηρίας και τον ενδολοβιακό συνθετικό ιστό με τις κυψελίδες. Ενώ η πεζοκότας είναι ένας ορογόνος σημαίνας, ο οποίος επαλήφει δεξιά και αριστερά τα τυχώματα του θώρακα, αφετέρου δεν περιβάλλει το σύστοιχο πνεύμονα, εμφανίζοντας έτσι δύο πέταλα, το περίτωνο και το περισπλάχνιο, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται η κοιλότητα του υπεζοκότα. Στην αριστερή πλευρά βλέπουμε τη χαρτογράφηση της Διεθνούς Ένωσης για τη μελέτη του καρκίνου του πνεύμονα και των λεμφαδένων και των σταθμών αυτών. Και από δεξιά βλέπουμε τη διαίρεση του νεοθωρακίου σε ανατομικά διαμερίσματα κατά γκρέι. Ιστολογικά τώρα, σχεδόν όλες οι κακοήθειες του πνεύμονα είναι καρκινώματα. Το ποσοστό άλλων ιστολογικών τύπων είναι πολύ μικρό, μικρότερο από 1%. Ο καρκίνος του πνεύμονα τώρα κατηγοροποιείται σε δύο μεγάλες ιστολογικές ομάδες. Το μικροκυταρικό, που είναι περίπου το 15% και το μη μικροκυταρικό, ένα 85% περίπου. Οι τρεις κύριοι ιστολογικοί τύποι του μη μικροκυταρικού καρκίνου είναι το αποπλακώδες επιθήλιο, το αδενοκαρκίνωμα και το καρκίνωμα του πνεύμονα από μεγάλα κύτταρα. Στον πίνακα αυτό που είναι τεράστιος και δεν έχει κανένα νόημα να επεκταθούμε, είναι όλες οι κακοήθειες των πνευμόνων. Εδώ βλέπουμε τους ιστολογικούς και τους μοριακούς υποτύπους σε μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα. Φαίνεται ότι το αδενοκαρκίνωμα καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της πίτας, ακολουθεί το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο και το υπόλοιπο που είναι από μεγάλα κύτταρα. Πούμε λίγα πράγματα για το μικροκυταρικό CA πνεύμονα. Είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής πνευμονική κακοήθεια και χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορο αριθμό διπλασιασμού και κλάδισμα γρήγορης ανάπτυξης. Σε ένα 60-70% των ασθενών που παρουσιάζονται με μεταστατική νόσο τη στιγμή της διάγνωσης, οπότε και η πρόγνωσή τους είναι πολύ φτωχή. Η βελτιωμένη επιβίωση αντιλαμβάνεστε ότι οφείλεται μόνο όταν η διάγνωση γίνεται νωρίς. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να αποκομίσουμε από όλη αυτή τη διαφάνεια είναι ότι επειδή το 90-95% των μικροκυταρικών καρκίνων ξεκινούν από λοβαίους ή κύριους βρόμπους, η κυριότερη εκδήλωσή του είναι μια μεγάλη μάζα με κεντρική εντόπιση εντός του πνευμονικού παρεχήματος ή μάζα του μεσοθωρακίου που περιλαμβάνει τουλάχιστον μια πύλη. Τώρα, το κεντρικό μικροκυταρικό καρκίνωμα μπορεί να έχει αποτέλεσμα ατελεκτασία είτε ενός λοβού είτε ολόκληρου του πνεύμονα. Αν και πολλές φορές αναγνωρίζεται η πρωτοπαθής κακοήθεια μαζί με μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια, κάποιες φορές αναγνωρίζουμε μόνο σειραίοντας μεσαμβλητικούς λεμφαδένες χωρίς την πρωτοπαθή εστία. Τώρα,
τη βλέπουμε στην αξονική τομογραφία. Τα περισσότερα μικροκυταρικά έχουν κεντρική θέση, όπως προαναφέραμε, και εκδηλώνονται σαν μεσαυλική ή πηλαία λεμφαδενοπάθεια. Το σχεστικό είναι απαραίτητο για την εκτίμηση της διείδησης του μεσαυλίου, ενώ η ενθυλάχωση της τραχείας του συμβάκου των αγγείων εμφανίζεται συνήθως σε 67% περίπου. Επασβεστώσεις της σύντοσης της μάζας έχουμε σε 23% και στη μειοψηφία των ασθενών, περίπου στο 5%, λιγότερο 5%, το μικροκυταρικό εκδηλώνεται με περιφερικό όσο χωρίς συνοδό λεμφαδενοπάθεια. Η περιφερική αυτή όγκη είναι συνήθως καλά περιεγραμμένη, ομοιογενής, με λογοτυπαρυφή και ακτινωτές προσεμβολές. Όταν υπάρχει θαμβή ή άλλος, υπάρχει λόγω ειδήματος ή αιμορραγίας. Ασυνήθεις τώρα εκδηλώσεις του μικροκυταρικού αποτελούν υπύκνωση, ισκιάσεις στους αεραγωγούς και η λεμφαγιακή καρκινομάτωση που απεικονίζεται ως πάχυνση και οζόδες διαμόρφωση των μεσολοβιδίων διαφραγματίων. Επιπρόσθετα τώρα ευρήματα είναι η ατελεκτασία που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν λοβό και η μεθαποφρακτική πνευμονία. Η πεζοκωτική μεταστατική νόσο εκδηλώνεται ως πλευρητική συλλογή, πάχυνση του πεζοκώτα με και με οζίδια ή μάζες και η περικαρδιακή συμμετοχή που εκδηλώνεται είτε ως περικαρδιακή συλλογή με ή όχι περικαρδιακή πάχυνση. Τα οζίδια και οι μάζες στον αντίθετο πνεύμονα μπορούν να υπάρχουν στα πλαίσια μεταστατικής νόσου. Η μαγνητική τομογραφία είναι και αυτή αρκετά σημαντική γιατί μπορεί να δείξει τη διείδηση αγγείων ή μεσοθωρακίου ή όταν υπάρχει αντέληξη για χορήγηση αιβής και γραφικού στη CT. Είναι πολύ σημαντική η χρήση της στις εγκεφαλικές μεταστάσεις όπου υπερτερεί και από το PET-CT. Ενώ τέλος το PET-CT είναι μια πολύ σημαντική πρόσθετη εξέταση στην εκτίμηση του μικροκυταρικού καρκίνου γιατί συνδυάζει την ανατομική και λειτουργική πληροφορία ενώ είναι ανεκτίμητη η συμβολή της στη σταδιοποίηση, επαναστατιοποίηση και στην καθοδήγηση της θεραπείας. Επειδή το μικροκυταρικό έχει υψηλή μεταβολική δραστηριότητα, μελέτες έχουν δείξει ότι συγκριτικά μόνο με τη CT το PET είναι πιο ακριβές. Αυτή είναι η 8η σταδιοποίηση κατά TNM. Επίσης δεν θα σταθούμε, θα αναφέρουμε ξεχωριστά τα πιο σημαντικά σημεία, τα ανατομικά στάδια και οι προγνωστικές ομάδες και μια, η γραφική απεικόνηση της σταδιοποίησης κατά TNM της 8ης έκδοσης. Εδώ βλέπουμε την σταδιοποίηση κατά παράμετρο T και την απεικόνηση στην αξονική τομογραφία, τη σταδιοποίηση κατά N και κατά M. Τα σημεία κλειδιά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όσον αφορά την 8η έκδοση κατά TNM. Λοιπόν, η 8η αυτή έκδοση τροποποίησε την DAF κατηγοριοποίηση με αύξηση του μεγέθους του όγκου κατά 1% και με άλλες επανακατηγοριοποιήσεις συγκεκριμένων στοιχείων όπως η ελάττωση της κατηγορίας του DAF στοιχείου για ενδοβροχικό όγκο συγχωνεύει την ολική μερική ατελεκτασία και την πλεμονίτιδα στην ίδια κατηγορία ενώ ανεβάζει κατηγορία στη διείδηση του διαφράγματος και πάει στο DAF 4. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το CA πνεύμονα με πολλαπλά σημεία πνευμονικής νόσου που κατηγορείται σε 4 πρότυπα. Αυτά είναι η καρκίνη με ανεξάρτητα ξεχωριστά οζίδια, η πολλαπλή πρωτοπαθής καρκίνη, οι πολλαπλές βλάβες δικυθαβής ή άλλου λεπιδικού τύπου και το διάχυτο πνευμονικού τύπου αδενοκαρκίνωμα. Η M κατηγοριοποίηση τώρα χωρίζεται περαιτέρω σε μία M1A, M1B και M1C, που βασίζεται στη θέση και τον αριθμό της μετάστασης, όπου M1A είναι η ενδοθωρακική μετάσταση που περιλαμβάνει ετερόπλευρα πνευμονικά οζίδια, υπεζοκωτικές και περικαρκικές βλάβες, η M1B για μονήρη εξωθωρακική βλάβη σε ένα μόνο όργανο και η M1C σε πολλαπλές εξωθωρακικές μεταστάσεις. Τώρα τα μειονεκτήματα της 8ης έκδοσης είναι ότι απέτυχε να χαρακτηρίσει τη λεφαγιακή καρκινομάτωση ως παράμετρο προδιορισμού, ωστόσο οι εκδότες προτείνουν να κατηγοριοποιηθεί σαν ανεξάρτητη παράμετρος. Οι περιορισμοί επίσης σε αυτή την έκδοση της CT είναι στο να ξεχωρίσει τη διείδηση του πεζοκώτα και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Για τη σωστή εκτίμηση πεζοκωτικής διείδησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αν το σημείο επαφής του όγκου με τον πεζοκώτα είναι πάνω από 3 εκατοστά, αν υπάρχει διήθηση, αν υπάρχει αυλή αγωνία μεταξύ θωρακικού τυχώματος και όγκου, αν υπάρχει σύστοιχη πάχυση του πεζοκώτα και ότι η μέγιστη απόσταση προς μέγιστη διάμετρο του όγκου να είναι πάνω από 0,9. Ο όγκος παγκός τώρα κατηγοριοποιείται ως TAF 3, αλλά ανεβαίνει εύκολα κατηγορία και πάει σε TAF 4, αν υπάρχει διήθηση σποδηλικού σώματος ή του σποδηλικού κανολιού ή τα υποκλίδια αγγεία και το ευραχιόνιο πλέγμα. Ο όγκος που επεκτείνεται κατά μήκος μεσολόβιας χυσμής απευθείας σε άλλο λοβό κατηγοριοποιείται ως TAF 2A.
Τα μεμονωμένα οζίδια που αφορούν τον τυχωματικό ή σπλαχνικό επεζοκότα ανήκουν στον M1A, ωστόσο η ύπαρξη ενός έστω και ενός οζιδίου στο θωρακικό τείχωμα ή το διάφραγμα ανεβάζει το στάδιο σε M1B και M1C αν τα οζίδια είναι πολλαπλά. Εδώ είναι ένας πίνακας με τα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των τεσσάρων προτύπων, όπως προανέφερα στην προηγούμενη διαφάνεια της νόσου, που εκδηλώνεται με πολλαπλά σημεία του καρκίνου του πνεύμονα, και αυτός είναι ο δεύτερος πρωτοπαθής όγκος, τα μεμονωμένα οζίδια όγκου, οι πολλαπλές εστίες θαμβησιάλου ή οζίδια θαμβησιάλου και ο διάχυτος πνευμονικός τύπος. Αριστερά, βλέπουμε μία εξεργασία, ένα αδενοκαρκίνωμα, περίπου 2,3 εκατοστά στον αριστερό άνολογο, με γραμμοειδείς προσεμβολές και με στοιχείο υφής μαλακών μορίων στο υπεζοκωτικό άκρο. Εδώ είχαμε μία διήθηση του υπεζοκώτα, ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεξιά, περιοχή θαμβησιάλου, περίπου 0,8 εκατοστά, που αποτελεί αδενοκαρκίνωμα in situ στο δάλ, χωρίς διήθηση του στρώματος ή λεμφαγιακή διήθηση. Από κάτω έχουμε μερικά παραδείγματα και την κατηγοριοποίησή τους. Αφορά μερικώς συμπαγής όζους με διαφορετικά μεγέθη που αντιστοιχούν σε διαφορετικά τα στάδια. Στο A και στο B απεικονίζονται μερικώς συμπαγή οζίδια στο κορυφαίο τμήμα του ΔΑΛ με ολική διάμετρο 1 εκατοστά και συμπαγή στοιχείο 0,3 και στο άνω τμήμα του ΑΚΚΟΥΛΟΥ, το αριστερό κάτω λογού, με ολική διάμετρο 0,7 και συμπαγή τμήμα 0,4. Εδώ σημαντικό είναι σημαντικό στοιχείο είναι η διάμετρος του συμπαγούς τμήματος. Η ιστολογική έδειξη αδενοκαρκίνωμα και το απεικονιστικό στάδιο είναι τα φένα μία ή για πολλαπλά οζίδια, όπου το M είναι για αφορά τα πολλαπλά οζίδια. Στην εικόνα C έχουμε μερικώς συμπαγές οζίδιο με συμπαγές τμήμα 0,8 cm και ολική διάμετρο 1,8, στάδιο δηλαδή τα φένα A. Στην εικόνα D, μερικώς συμπαγές όζος με ολική διάμετρο 1,8 και συμπαγές τμήμα 1,2 στον αριστερό ανολογό, χωρίς εμφανή λεμφαδενική ή απομακρυσμένη μετάσταση. Το στάδιο εδώ είναι τα φένα A στην 7η έκδοση, ενώ στην 8η έκδοση ανεβαίνουμε στάδιο και πάμε στο τα φένα B. Τυχαίο έβριμα στην εικόνα E, ένας μερικός συμπαγής όζος 2,8 εκατοστών με συμπαγές τμήμα που μετράται στα 2,7 εκατοστά στο δεξιό κάτω λοβό και κατά την 8η έκδοση ανήκει σε στάδιο ταφένα σε. Η βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωμα. Λοιπόν, οι απεικονιστικές παγίδες τώρα του νέου συστήματος είναι, όπως προαναφέραμε, η λεμφαγιακή καρκινομάτωση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην 8η έκδοση καθόλου, και η διήθηση του υπεζοκώτα, όπου είναι πολύ δύσκολη με την αξονική τομογραφία, γιατί βασίζεται σε βάθος και τα στάδια είναι το PL1, PL2 και PL3, που είναι προγνωστικός παράγοντας. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από την ιστολογική εξέταση και όχι μόνο από την αξονική. Το πιο σίγουρο απεικονιστικό σημείο για διήθηση του θωρακικού τυχώματος είναι η καταστροφή του οστού. Τα συμβατικά ακτινολογικά κριτήρια είναι η επαφή του όγκου με τον υπεζοκώτα σε μήκος πάνω από 3 εκατοστά, η αυλή αγωνία μεταξύ όγκου και θωρακικού τυχώματος και η συνοδή πάγηση του υπεζοκώτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό με μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία είναι η πτυχώση του υπεζοκώτα, που είναι ουσιαστικά η εστιακή πάγηση αυτού που έρχεται προς τα μέσα κατά μήκος του όγκου. Στο παράδειγμα που δίνω εδώ είναι μια περιφερειακή μάζα σχετιζόμενη με έλξη του υπεζοκώτα στην αξονική που υποδεικνύει η διήθηση αυτού. Το εξωπεζοκωτικό λίπος που απεικονίστηκε στην MRI με το βέλος δεν το επιβεβαιώνει και η ιστολογική δεν ανέδειξε διήθηση του σπλαχνικού υπεζοκώτα τελικά. Στις εικόνες αυτές βλέπουμε στην πάνω σειρά διήθηση του υπεζοκώτα που βρέθηκε στη CT. Ο ετερογενής αυτός όγκος διηθούσε το εξωυπεζοκωτικό λίπος, όπως φαίνεται με το βέλος στην MRI, και εδώ είχαμε μια πραγματική διήθηση του υπεζοκώτα. Κάτω έχουμε ένα αδενοκαρκίνωμα στο δεξιό άνω λογό και απεικονίζεται μάζα με ακτινωτές προσεμβολές με μέγιστη διάμετρο 3,8 εκατοστά και συνοδό εκτεταμένη πάλι στο μεσολογητήριο διαφραγματίων καρκινική λεμφαγιακή καρκινομάτωση. Η διαγνωστική διερεύνηση. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, απλώς να αναφέρω ότι πάντα ξεκινάμε με μία λήψη του ιστορικού και αντικειμενική εξέταση και η σειρά με την οποία προχωράμε, η κυταρολογική εξέταση πτυέρων, προχοσκόπηση, βιοψία διωγγωμένου πετλίδιου λεφαδένα, βιοψία διαμελών υποκαθοδήγηση αξονικού τομογράφου και μέσω θωρακοσκόπηση.
Η ακτινογραφία θώρακος τώρα, λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς της, η ακτινογραφία είναι συχνά η πρώτη απεικονιστική εξέταση που υποδεικνύει διάγνωση του βροχογενούς καρκινώματος. Ο καρκίνος μπορεί να απεικονιστεί ως εμφανή ζωτηνότητα μάζα, αλλά η παρουσία του μπορεί να γίνει αντιληπτική από άλλα ευρήματα, όπως μια πνευμονία που δελείεται ή μια λουμπιακή ατελεκτασία. Η αξονική τομογραφία είναι η μέθοδος επιλογής και σε αυτή βασίζεται η περαιτέρω και μέσω αυτής αποφασίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο πρωτοπαθής όγκος μπορεί να είναι μια κεντρική μάζα που διαιθεί τις μεσαβλικές δομές ή η περιφερική βλάβη που διαιθεί το θωρακικό τείχομα. Οι όγκοι μπορεί να έχουν ομαλά, λοβωτά, ανώμαλα και δοκιδατά όρια. Μπορεί να είναι ομοιογενός συμπαγής ή μπορεί να έχουν κεντρική νέκρωση και κυλοποίηση. Οι κεντρικά δραζόμενοι και κυλοποιημένοι όγκοι είναι πιθανότερο να έχουν προέλευση από πλακώδη κύτταρα, ενώ πολλές φορές ο όγκος μοιάζει με φλεγμονή και φαίνεται σαν περιοχή πύκνωσης ή θαμβίση άλλου ή συνδυασμός των δύο. Η απεικόνηση τώρα αυτή είναι συχνότερη στο αδενοκαρκίνωμα και στους υποτύπους του. Λοιπόν, η CT παρέχει τις περισσότερες λεπτομέρειες στην απεικόνηση, γι' αυτό και χρησιμοποιείται σαν απεικόνηση ρουτίνας για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμα, την διερεύνηση της επέκτασης του όγκου, τη συμμετοχή του μεσαβλίου και την έβρεση απομακρυσμένων μεταστάσεων. Λοιπόν, τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του μη μικροκυταρικού καρκινώματος αναισθολογικό τύπο, το αδενοκαρκίνωμα, περιλαμβάνει περίπου το 35% των τύπων, είναι συχνά αδύνατος ο διαχωρισμός από τους άλλους τύπους καρκινώματος του πνεύμονα. Ο πιο συχνός τύπος και ο συχνότερος στις γυναίκες είναι περιφερικός. Πιο συχνός κυταρικός τύπος σε μη καπνιστές, αλλά και πάλι περισσότεροι ασθενείς είναι καπνιστές, συνήθως απεικονίζεται ως πνευμονικό ζύδιο στρογγυλό ή με ανώμαλη παρυφή και αυξημένη πυκνότητα. Ανάλογα με την πυκνότητά του μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε θαβή ή έλο, συμπαγές ή μεικτό και ιστολογικά η πυκνότητα θα βγει άλλο αντιστοιχεί σε ένα λεπιδικό τρόπο ανάπτυξης, ενώ το στερεό τμήμα αντιστοιχεί σε διαιτητικά πρότυπα. Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθύλιο είναι στενά συνδεδεμένο με το κάπνισμα. Το κεντρικό καρκίνωμα από πλακώδες επιθύλια συχνά προκαλεί εδαυλική απόφραξη με αποτέλεσμα την ατελεκτασία ή και την αποφρακτική πνευμονίτιδα. Μπορεί να απεικονιστεί σαν ένας συμπαγής όζος και με ή χωρίς ανώμαλα όρια. Η ανώμαλη παρυφή αποδίδεται σε δεσμοπλαστική αντίδραση ή διηγητική ανάπτυξη. Κυλοποίηση έχουμε σε συχνότητα έως 82% και είναι πολύ συχνό έβριμα σε πρωτοπαθές καρκίνωμα πλακώδης επιθυλίου στον πνεύμονα. Μπορεί ωστόσο να βρεθεί και σε μεταστατικό. Είναι αποτέλεσμα νέκρωσης του όγκου. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχει κεντρική ουλή με περιφερική ανάπτυξη του όγκου. Τώρα, όσον αφορά το μεγαλοκυταρικό καρκίνωμα, που αποτελεί ένα 15% περίπου, εμφανίζεται τυπικά σε μια μεγάλη περιφερική μάζα συμπαγούς υφής και ανώμαλης παρυφής. Μπορεί να συνεπάρχει εστιακή νέκρωση και χαρακτηριστικό του είναι ότι αναπτύσσεται ταχαίως. Συνήθως το βρίσκουμε είναι πάνω από 4 εκατοστά και μεθύσταται γρήγορα. Στις εικόνες αυτές έχουμε τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του μη μικροκυταρικού καρκίνου. Στην πρώτη σειρά έχουμε μια κεντρική μάζα που διηθεί τις μεσαβλικές δομές. Στην δεύτερη εικόνα, περιφερική μάζα που διηθεί τον υπεζοκότα και στην γάμα και δεύτερη εικόνα έχουμε μάζες με κυλοποίηση. Στη δεύτερη σειρά έχουμε πάλι μάζα με κυλοποίηση, ατελεκτατική μάζα και θαμβίαλο και μεικτή απεικόνιση με συμπαγή μάζα και θαμβίαλο. Η διαδερμική βιοψία των αλλοιώσεων είναι ένα από τα σημαντικές μεθόδους διάγνωσης για τον καρκίνο και γίνεται συνήθως κατευθυνόμενα με την βοήθεια του αξονικού τομογράφου. Κάτω βλέπουμε ένα μπλοκ μεσαβλικών λεφαδένων και ανακατασκευή της εικόνας σε όλα τα επίπεδα με 3D ανασύνθεση. Η μαγνητική τομογραφία τώρα, αν και έχει γίνει περισσότερο διαθέσιμη, ο αυξημένος χρόνος άρρωσης αποτελεί μειονέκτημα και χρησιμοποιείται μόνο επικουρικά όταν έχουμε σημαντικό διαγνωστικό πρόβλημα ή όταν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκιαγραφικό στην αξονική τομογραφία. Μπορεί να είναι πιο ακριβής από τη CT στη διάκριση σταδίου, μεταξύ ας πούμε, του
3α που είναι χειρουργήσιμο και 3β που είναι γενικά μη χειρουργήσιμο σε συγκεκριμένους ασθενείς, λόγω της ικανότητάς της να αναπνέει η διήθηση μεγάλων εσαβλικών δομών, όπως την όσο σταδίου ΤΑΦ4. Τα μειονεκτήματα της MRI σε σύγκριση με τη CT περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ ιστών, πολυεπίπεδη απεικονιστική δυνατότητα και κατ' επέκταση πιο χρήσιμη στην απεικόνιση όγκων παρκώς ή την εκτίμηση του αρτοπνευματικού παραθύρου. Η MRI είναι επίσης χρήσιμη στην εκτίμηση της διήθησης μεσοδωρακικού και θωρακικού τυχώματος, καθώς και τη συμμετοχή του διαφράγματος και του σπονδυλικού κανέλιου. Επίσης, η MRI έχει και μειονεκτήματα συγκριτικά με τη CT, αφού είναι πιο χρονοβόρα, πιο ακριβή μέθοδος, ενώ έχει μικρότερη διακριτική ικανότητα όσον αφορά το πνευμονικό παρέχημα. Τώρα, το PET-CT είναι μια σχετικά νέα απεικονιστική μέθοδος συγκριτικά με τις υπόλοιπες και ο ρόλος της οποίας στην εκτίμηση του καρκίνου του πνεύμονα είναι σημαντικός. Το πλεονέκτημα της έναντι άλλων απεικονιστικών μεθόδων έγινε στην ευαισθησία της ανίχνευσης της κακοήθειας και η ικανότητά της να απεικονίσει όλο το σώμα σε μία μόνο εξέταση. Ψευδοσυντικά ευρήματα μπορούν να δώσουν εφηματίωση, ιστοπλάσμωση και ηρεματοειδείς νόσους στους πνεύμονες, ενώ ψευδώς αρνητικά ευρήματα ανιχνεύονται σε καρκινοειδείς όμους, βροχοκυψελιδικά καρκινώματα και βλάβες με διάμετρο μικρότερο των 10 χιλιοστών. Συγχωρείτε. Στις εικόνες κάτω βλέπουμε έναν ασθενή, ο οποίος είναι μια μεγάλη περιφερική μάζα, και αναγνωρίζεται περιφερικός όζος στον δεξιό άνω λουβό. Λοιπόν, αναγνωρίζεται περιφερικός όζος στον δεξιό άνω λουβό, παθολογικός παρατραχιακός λεμφαδένας και δευτεροπαθής εντόπιση στο αριστερό επινεφρίδιο. Στην κάτω σειρά βλέπουμε ελάττωση του μεγέθους των βλαβών, αλλά και πρόσληψη στην PET-CT, στο PET-CT. Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα, όσο αφορά τον πρωτοπαθή όγκο, η διάκριση μεταξύ των όγκων στα δύο ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4 είναι κρίσιμη. Αν δεν σας πειράζει, μπορώ να πάω μια καρμέλα. Και να κάνεις ένα διάλειμμα, να πούμε περιστατικά, πώς αισθάνεσαι. Θα δω, αν πότε μπορώ να συνεχίσω, θα βρίσκει η κυρία Λάβρου. Η διάκριση μεταξύ των όγκων στα δύο ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4 είναι κρίσιμη στην αντιμετώπιση των ασθενών χειρουργικά ή με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Οι όγκοι ΤΑΦ4, όπως έχουμε προαναφέρει, αναγνωρίζονται εύκολα ως διήθηση σπονδυλικού σώματος, διήθηση του μεσοδωρακίου ή των μυϊκών ομάδων ή την παρουσία μεταστάσεων στο πνευμονικό παρέχημα. Από κάτω βλέπουμε μία μάζα μαλακών μορίων στη δεξιά πλευρά, στάδιο ΤΑΦ3, ενώ στη Β' και τη Γ' εικόνα μετάσταση σε μυϊκές ομάδες, στάδιο ΜΜ1-ΣΕ. Οι λεμφαδένες είναι μια άλλη κατηγορία που είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας της έκβασης στην πλειοψηφία των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Και η χειρουργική αντιμετώπιση δεν επιλέγεται για την όσο σταδίου μη 3, ενώ η αντιμετώπιση του σταδίου μη 2 είναι και αυτή αμφισβητήσιμη. Άρα η μεσοδωρακοσκόπηση και η CT αναγνωρίζονται ως οι πιο πολύτιμες τεχνικές για την αξιολόγηση των διηθημένων μεσοδωρακικών λεμφαδένων. Στις εικόνες που βλέπουμε, απεικονίζεται μια γυναίκα μέσης ηλικίας με δεξιά πηλαία μάζα και διφορούμενο προτροπηδικό λεμφαδένα. Το PET-CT δείχνει αυξημένη πρόσληψη σε μεσοδωρακικούς λεμφαδένες και μικρό περιφερικό οζύμιο. Η βιοψία επιβεβαίωσε μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα. Η εκτίμηση τώρα της ανταπόκρισης στην νόσο μπορεί να γίνει με κριτήρια RESIST, ογκομέτρηση και πυκνομέτρηση. Τα κριτήρια RESIST στηρίχθηκαν στη μέτρηση έως 5 εστιών στη μεγαλύτερη διάμετρό του, τις επωνομαζόμενες βλάβες στόχους και στην καταγραφή επίσης μη μετρήσιμων βλαβών, βλάβες μη στόχοι. Στον πίνακα αυτό απεικονίζουμε μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των κριτηρίων RESIST. Κάποια από αυτά είναι τα 5 συνολικά και μέχρι 2 αναόργανο εστίες βλάβες στόχους. Η μέγιστη εθνική πρέπει να μετράται η μέγιστη εθνική διάμετρο της βλάβης στόχου, ενώ μετράμε τη μέγιστη βραχία διάμετρο του λεμφαδένα.
Όταν έχουμε νέα βλάβη, αποτελεί επιδείνωση της νόσου, ενώ οι μετρήσεις των λεφαδένων στη βλάβη στόχο είναι πάνω από 15 χιλιοστά, ενώ σε βλάβη που δεν αποτελεί στόχο μπορεί να είναι κάτω από 10 χιλιοστά. Η πρόοδος της νόσου για βλάβη στόχου πρέπει να είναι αύξηση του συνολικού ακρίσματος πάνω από 20% και τουλάχιστον 5 χιλιοστά πέρα από τον αδύ. Ενώ βάλιση νέων βλαβών αποτελεί πρόοδο της νόσου. Οι περιορισμοί τώρα των κριτηρίων RECIST είναι λόγω προβλημάτων στον καθορισμό βλαβών με δυσδιάκριτα όρια ή βλαβών με ανώμαλη παρυφή, δεν είναι καλή και εύκολη ο προσδιορισμός των κριτηρίων RECIST. Η μεγαλύτερη διάμετρος του πρωτοπαθούς πόγου στον πνεύμονα μετράται σε εικόνες πνευμονικού παραθύρου και περιλαμβάνει τόσο περιοχές στα VCR όσο και συμπαγή στοιχεία. Ακόμα τώρα και μετά από αποτελεσματική χημειοθεραπεία, η περιοχή της VCR δεν μεταβάλλεται, ενώ παρατηρείται μεταβολή στο μέγεθος του όγκου και στην πυκνότητα αυτού, που σημαίνει απάντηση ουσιαστικά. Η κυλοποίηση τώρα εντός του όγκου προκαλείται από την παρεμποδιζόμενη αγκιογέννηση και προκύπτουσα κεντρική νέκρωση, αποτελεί ένα τύπο ανταπόκρισης του όγκου. Πολλοί και οι συνεργάτες πρότειναν την αξιολόγηση της ανταπόκρισης σε μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα με άλλα στοιχεία που θα δούμε παρακάτω στην επόμενη διαφάνεια. Όπως βλέπουμε εδώ υπάρχει μία μάζα, μεγέθης μάζα μη μικροκυταρικού καρκίνου πνεύμονα και στην εικόνα πνευμονικού παραθύρου πριν και μετά τη χημειοθεραπεία η μάζα μαλακών μορίων παρουσιάζει σχηματισμό εσωτερικής κοιλότητας λόγω νέκρωσης του όμου και εκένωσης του νεκροτικού υλικού μέσω του βρόχου. Στο κάτω σχεδιάγραμμα φαίνεται η πρόταση του Λι, όπου λέει ότι αντί να μετράμε το ετυχή διάμετρο που κάνουμε συνήθως στα κριτήρια RECIST, θα μπορούσαμε να αφαιρούμε τη Z, που είναι ουσιαστικά η κοιλοποίηση, για να μετράμε την πραγματική μέγιστη διάμετρο της βλάβης. Τα iRECIST, τώρα η έλευση των φαρμάκων ανοσοθεραπείας μεταβάλλει βαθιά την κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου, καθώς και την κλινική διαχείριση των ασθενών. Τα φάρμακα αυτά έχουν αποτέλεσμα την πλήρη εξαφάνιση του όγκου, χωρίς νέες βλάβες, διαρκή σταθερή νόσο, ανταπόκριση του όγκου μετά από αύξηση του μεγέθους αυτού, ανταπόκριση του όγκου παρά την εμφάνιση νέων βλαβών. Έτσι, τίθενται νέες έννοιες όπως η έννοια της ψευδοεξέλιξης, ψευδοεπιδείνωσης, οι μεικτές αποκρίσεις και πρόσφατα η υπερεξελιγμένη ασθένεια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις διαφορές των RECIST και των iRECIST κριτηρίων. Η οκομετρία. Η μέθοδος τώρα μέτρησης των όγκων με βάση τη μέγιστη διάμετρό τους έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών στο παρελθόν με τα κριτήρια RECIST. Για την πραγματοποίηση της ογκομετρίας χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κατάλληλα για απεικόνηση και ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας. Οι περιορισμοί της ογκομετρίας είναι ότι εξαρτάται περισσότερο από την ακριβή ανίχνευση των ορίων, ενώ στη γραμμική μέτρηση η βλάβη μετράται μόνο σε μία τομή. Η μετρήση του όγκου μπορεί να είναι ακριβής, να μην είναι ακριβής, διότι η απόκριση της κάθε εικόνας αντιστοιχεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία με ποικίλο πάγος τομής και χορήγησης και γραφικού. Πλεονεκτήματά της είναι ότι οι ογκομετρικές αξιολογίες είναι πιο ευαίσθητες στις μεταβολές του μεγέθους του όγκου από ότι οι μέγιστες γραμμικές μετρήσεις ή ο κύβος των μέγιστων γραμμικών μετρήσεων. Η χρήση του όγκου συνεχής μεταβλητή επιτρέπει τη χρήση ισχυρότερων εργαλείων στατιστικής ανάλυσης όπως οι παραμετρικές δοκιμές. Και εδώ ένα σχεδιάγραμμα αυτό που είπαμε παραπάνω προηγουμένως, όπου βλέπουμε έναν όγκο πώς αλλάζει στο τριδιάστατη απεικόνηση, πώς αλλάζει μετά από θεραπεία και ενώ μετρώντας μόνο τη μέγιστη εθνική διάμετρο, βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει πολύ, ενώ στην πραγματικότητα ο όγκος του όγκου έχει αλλάξει και έχει μικρύνει. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα για τα κοινά, γιατί η ακτινογραφία δεν πάει να είναι πάντα η πρώτη και η κύρια μέθοδος απεικόνησης. Οπότε θα μιλήσουμε για τα κοινά τυφλά σημεία στην ακτινογραφία θώρακος. Πρώτο σημείο είναι οι πνευμονικές κορυφές. Βλέπουμε μια ακτινογραφία την πρώτη στη σειρά που απεικονίζει έναν άντρα 67 χρονών με πλακώδες CA. Και βλέπουμε μία ήδη αυξημένη σκιερότητα, εκ των υστέρων βέβαια, να γνωρίζεται στην κορυφή του δεξιού πνεύμονα, η οποία διπροβάλλει πάνω στον οστικό σκελετό και δεν απεικονίστηκε, δεν αναγνωρίστηκε στην αρχική ακτινογραφία. Φαίνεται επίσης πάχυση του πεζοκόδα και εξάλληψη της δεξιάς πλευροδιαφραγματικής γωνίας. Ένα έτος μετά, στην επόμενη ακτινογραφία, ο όγκος αυξήθηκε με άμεση διείδηση του θωρακικού τυχώματος και καταστροφή της πλευράς, όπως φαίνεται στο follow-up με ακτινογραφία και CT.
Στην πάνω σειρά βλέπουμε έναν 55χρονο άντρα, όπου στην αρχική ακτινογραφία παρατηρείται εξάλληψη δεξιάς παρατραχιακής γραμμής, με περιοχή ελαφρώς αυξημένης ακτινοσκληρότητας παρατραχιακά. Μετά από 3 μήνες βλέπουμε ότι ο όγκος έχει μεγαλώσει, εξαλείφοντας αμφότερες τις παρατραχιακές γραμμές. Συνοδός διεύρυνση του μεσοφαρακίου και λογός της παρυφής του. Στη CT απεικονίζεται δεξιός κεντρικός καρκίνος με αμφωτερόπλευρα λιμφαδενικά μπλοκ. Στην κάτω σειρά έχουμε έναν 77χρονο με καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα, ήπια αυξημένη ακτινοσκληρότητα στην αριστερή παραπηλαία και πηλαία περιοχή. Ανεβρίσκεται στην αρχική ακτινογραφία με ήπια πάγωση του πεζοκότα και οι πεζοκωτικές επασμιστώσεις δεξιά. 4 μήνες μετά, ο ίδιος ασθενής προσέρχεται με λόγος του περιγράμματος και προπαίτεια του ορτοπνευμονικού παραθύρου και την αριστερή πύλη. Η ανύψωση του ημιδιαφράγματος οφείλεται σε διήθηση του νεφρενικού νεύρου από τον όγκο. Στη CT απεικονίζεται μια ετερογενής λογωτή μάζα στο κέντρο του αριστερού ανολόφου με διήθηση του μεσοθωρακίου. Μία άλλη περιοχή που μπορεί να μας ξεφύγει είναι η πνευμονική πύλη. Εδώ βλέπουμε μία 70χρονη με καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα. Στην αρχική ακτινογραφία παρατηρείται ήπια συνετρία των πυλών με σχετική ακτινοσκιερότερη δεξιά πύλη. 3 μήνες μετά παρατηρείται αύξηση της μάζας με λόγους της εξωπαρυφήτης, καθώς και σαφώς περιγεγραμμένη με εξάλληψη του κάτω πυλαίου παραθύρου. Από κάτω σας βάζω τι είναι το κάτω πυλαίο παράθυρο, που να είναι μια τριγωνική διαβραστική περιοχή, η οποία εδώ χάνεται. 75 χρονών άντρας με καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα. Υπάρχει μια μάζα στην δεξιά πύλη και οι κλάδοι της πνευμονικής αρτηρίας συγκλίνουν κεντρικά και παρατηρείται λογωτή πυλαία μάζα στην ακτινογραφία και τη CT. Τα πνευμονικά αγγεία είναι σε επαφή με τη μάζα, στη χείλη και στην πύλη και η παρυφή του μερικά ασαφοποιείται. Εξάλληψη και πάλι του κάτω πυλαίου παραθύρου. Οι οπισθοκαρδιακοί και οι παρασποδηλικές περιοχές. Εδώ βλέπουμε μια γυναίκα 62 χρονών με αδενοκαρκίνωμα, μια σαφή στρογγυλή μάζα στην αριστερή οπισθοκαρδιακή περιοχή που μπορεί εύκολα να χαθεί στην ακτινογραφία. 2 χρόνια μετά η μάζα έχει μεγαλώσει. Εδώ έχουμε την εξωπνευμονική παθολογία. Ένας 68χρονος άνδρας με αδενοκαρκίνωμα. Υπάρχει μια ακτινοσκληρή μάζα στο βασικό τμήμα του δεξιού κατολογού που επιπροβάλλει με το δεξιό ημιδιάχρωμα και την υπατική σκιά. Στην αξονική φαίνεται η περιφερική μάζα στο δεξιό κατολογό. Πάμε σε μια άλλη σημαντική κατηγορία και αυτή αφορά τις βλάβες που μπορούν να μιμηθούν σε πνεύμονα. Αυτές είναι όσο αφορά την αληθή περιοχή θαυμίσιάλου. Η διαφοροδιάγνωση πρέπει να γίνει ανάμεσα σε άτυπη αδενοματώδη υπερπλασία, εστιακή ίνωση, πνευμονική αιμορραγία και οξία φλεγμονή. Η άλλος ή μεικτού τύπου περιοχή θαυμίσιάλου ή οζύδιο θαυμίσιάλου, που πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση ανάμεσα σε αιμορραγικό οζύδιο, όπως η αγιοδυτική εσπεργύλωση και η κοκκιωμάτωση Βέγκενερ. Τα συμπαγή οζίδια ή μάζες, όπως είναι το αμάρτωμα, πνευμονοκύτωμα, φρεμονώδης μυοεινοβλαστικός όγκος, πνευμονική καρκινοειδής όγκη, φυμάτωμα και ιστοπλάσμα, μαστρογγυλία, τελεκτασία, πνευμονική αμυλοείδωση, πνευμονικό απόσβημα, εστιακή οργανούμενη πνευμονία και το λεύμα. Από κάτω έχω αυτά τα παραδείγματα που σας προανέφερα. Βλέπουμε στα 3 πρώτα περιοχή θαυμίσει άλλου, όπου στην πρώτη αντιπροσωπεύει ένα αδενοκαρκίνωμα, στη δεύτερη μια άτυπη αδενοματώδη υπερπλασία και στη τρίτη εστιακή ίνωση. Στην τέταρτη έχουμε ένα οζύδιο με άλλο θαυμίσει άλλου, όπου είναι για αγκιοδιηθητική ασπαγήλωση και στο Ι έχουμε το ελάχιστα διηθητικό αδενοκαρκίνωμα. Τέλος, στην τελευταία εικόνα έχουμε ένα αμάρτωμα. Στην πάνω σειρά έχουμε ένα πνευμονοκύτωμα με τη σειρά που τα αναφέρω, ένα φλεγμονώδη μυοεινοβλαστικό όγκο, ένα μικρό ενδοπνευμονικό λεμφαδένα. Εδώ. Πνευμονικά καρκινοειδή, ένα συμπτωματικό φυμάτωμα, μια συμπτωματική στρογγυλή ατελεκτασία σε πνευμονικό και σε μαλακό παράθυρο, μια πνευμονική αμυλοείδωση και πνευμονικό απόσυμα λόγω εισρώφησης. Επίσης, τελευταία εικόνα αποτελεί ασυμπτωματική εστιακή οργανούμενη πνευμονία και λεύφωμα.
4 διαφορετικές περιπτώσεις καρκινώματος από πλακώδη κύτταρα. Η κλασική εικόνα, η πάνω, η A εικόνα, είναι η απεικόνηση με κεντρική πηλιά κυλωτική μάζα με παχιά τριχώματα. Στην B έχουμε περιφερική με παχιά τριχώματα κυλωτική βλάβη με δίθηση του υπεζοχώτα, του θωρακικού τριχώματος και του πιστίου μεσαυλίου. Στη C έχουμε όγκο της κορυφής με δίθηση του θωρακικού τριχώματος και στην D παρεχηματική μάζα με ακτινοτές προσεγγολές που δίθει το μεσαύλιο. Στην τετράδα αυτή έχουμε 4 περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος. Στο A, B και C έχουμε την κλασική συμπαγή μάζα με ακτινοτές προσεγγολές με διείδηση του υπεζοκώτα και του θωρακικού τριχώματος περιφερικά. Ενώ στην D έχουμε μία κυλωτική βλάβη, αρχόμενα κυλωτική βλάβη με παχύ τείχωμα και διείδηση του υπεζοκώτα. Εδώ έχουμε τα 4 διαφορετικά είδη καρκινωμάτων. Έχουμε μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, που απεικονίζεται σαν πηλιαία μάζα που εμφανίζει εσωτερική νέκρωση, θυλακώνει τον κύριο βρόχο και διηθεί άμεσα το μεσάβριο. Στην B εικόνα έχουμε ένα σάρκωμα που απεικονίζει το υπόπληκτη μάζα που καταλαμβάνει το δεξιό ημιθωράκιο με συμμετοχή του πεζοκώτα και του μεσοθωρακίου. Ο δεξιός πνεύμονας είναι κολαψαρισμένος και το μεσοθωράκιο παρεκτοπισμένο προς την αντίθετη πλευρά. Κάτω έχουμε ένα καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα, όπως αναφέραμε πριν, ότι είναι μικρότερος ιστολογικός τύπος στο μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα και εμφανίζεται ως μια λοβωτή μάζα υφής μαλακών μορίων με απώλεια των ορίων μεταξύ αυτής και του μεσοθωρακίου και σημαντικού μεγέθους μεσαυλικούς λεμφαδένες. Και τέλος, καρκινοειδής όγκος, μια καλά περιγεγραμμένη ομοιογενής βλάβη που δεν ξεχωρίζει από το υπεζοκώτα και επεκτείνεται στην πύλη με διείδηση του βρώμου. Εδώ έχουμε αξιολόγηση ασθενών με τα κριτήρια RECIS σε διάφορους κύκλους. Βλέπουμε πρωτοπαθή βλάβη και τις μεταβολές της μετά από πολλαπλούς κύκλους θεραπείας με μπεβασιζουμάμπι και απεικονίζεται η εξέλιξη της βλάβης με πικρομέτρηση και ογκομέτρηση στους πρώτους κύκλους όπου εμφανίζεται βελτίωση, η μάζα φαίνεται ότι μικραίνει σταδιακά, ενώ από τον τρίτο κύκλο και μετά φαίνεται ότι η μάζα αρχίζει και ξανά μεγαλώνει, παρατηρείται επιδείνωση. Στην τριάδα αυτή βλέπουμε μία πρωτοπαθή μάζα που διηθεί τις δομές του μεσοθωρακίου σε 3 διαφορετικούς κύκλους. Αρχικά παρατηρείται ελάττωση του όγκου και της πυκνότητας, αλλά στο δεύτερο κύκλο ο όγκος και η πυκνότητα της μάζας αυξάνονται πάλι. Στην επόμενη σειρά εικόνων, ασθενής υποθεραπεία με ερλοντινίβη και μάζα υφής μαλακών μορίου που διηθεί το θωρακικό τείχωμα και τις πλευρές δεξιά. Παρατηρούμε τις μεταβολές στο μέγεθος και στον όγκο και πυκνότητα της βλάβης κατά τους συνεχόμενους επανελέγχους. Η εικόνα είναι ότι είναι η βλάβη παραμένει σχεδόν σταθερή, μιλάμε για σταθερή νόσο. Ασθενής υποθεραπεία με μπεβασιζουμάμπι και μάζα υφής μαλακών μορίων στο δεξιό άνω λοβό, μεταβολές στο μέγεθος όμ και πυκνότητα της βλάβης μετά από συνεχόμενους κύκλους. Εδώ έχω λίγο λαθασμένη τη σειρά. Πάμε από εδώ, εδώ και εδώ και βλέπουμε ότι είχαμε progression, δηλαδή είχαμε επιδείνωση της νόσου, η μάζα μεγάλωσε. Ασθενείς με θεραπεία με ερλοντινίβη και μάζα υφής μαλακών μορίων στον αριστερό λοβό. Βλέπουμε πώς μεταβάλλεται η πυκνότητα και ο όγκος της βλάβης με τους συνεχόμενους κύκλους. Αρχικά έχουμε μια πολύ καλή απάντηση με μερική απάντηση, με partial response και στο τελευταίο κύκλο έχουμε προοδευτική νόσο, πρόοδο της νόσου. Ένας άλλος ασθενής πάλι σε θεραπεία, υποθεραπεία με μπεβασιζουμάμπι και μεταβολές του μεγέθους του όγκου. Βλέπουμε ότι η μάζα μικραίνει σε μέγεθος. Εδώ βλέπουμε μια υπατική μετάσταση και βλέπουμε πώς μεταβάλλεται με τους κύκλους της χημειοθεραπείας και φαίνεται ότι η βλάβη, ενώ αρχικά μειώνεται και μειώνεται εντυπωσιακά, βλέπουμε ότι στον τελευταίο κύκλο έχει αρχίσει πάλι και μεγαλώνει. Εδώ έχουμε έναν ασθενή με θεραπεία με μπεβασιζουμάμπι και πρωτοπαθή μάζα στον αριστερό άνολογο και πάλι βλέπουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, στον όγκο και την πυκνότητα με τους συνεχόμενους κύκλους. Και πάλι εδώ είχαμε μία μάζα η οποία αρχικά μίκραινε, μετά όμως άρχισε και ξαναμεγάλωνε. Τέλος, η πρώτη τετράδα των ασθενών είναι στην baseline των εικόνων, μάλλον είναι ενός ασθενούς στην baseline εικόνα και μετά τον πρώτο κύκλο και βλέπουμε πυνευλιδιακές μεταστάσεις οι οποίες πυκνομετρώνται και ογκομετρώνται και μετράμε και τη μέγιστη μυϊκή διάμετρο και βλέπουμε ότι έχει σημαντική απάντηση μετά από την χημειοθεραπεία μοριακής στόχευσης.
Οι ακτινολόγοι τώρα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της διαχείρισης των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα. Επιπρόσθετα με τη σωστή περιγραφή όλης της ακτινολογικής έκτασης της νόσου, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τις αρχές σταδιοποίησης, την κλινική σημασία των διαφόρων ακτινολογικών παραμέτρων σταδιοποίησης και το αντίκτυπο στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μακροπούλου. Δώσατε πολλές πληροφορίες γύρω από το θέμα, πραγματικά πάρα πολλές πληροφορίες που βέβαια είναι χρήσιμες και απαραίτητες στην καθημερινή κλινική πράξη και δείξατε βέβαια και τις παγίδες που μπορεί να έχει μια απεικόνηση δεδομένης της πολυμορφίας. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν είτε από μακριά, οπότε μπορούν να κάνουν unmute και να ρωτήσουν ή να προσθέσουν το σχόλιο τους ή την πληροφορία ή κάποιους ή και από τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση. Μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία για τέτοιου τύπου ερωτήσεις, εάν θέλατε, μετά την παρουσίαση των περιστατικών. Η κυρία Λάμπρου θα μας δείξει περιστατικά που θα μας βοηθήσουν καλύτερα να εμπεδώσουμε όσα ακούσαμε από την κυρία Μαυροκούλα. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 69 ετών, ο οποίος υποβάλλεται σε μια ακτινογραφία θώρακα στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου από κατάσταση μονοχύλης. Παρατηρούμε στην ακτινογραφία του θώρακα μια ασυμμετρία όσον αφορά την απεικόνιση των πυλών. Συγκεκριμένα στην αριστερή πυλή υπάρχει μια σκίαση, η οποία είναι τόσο ακτινοσκιαρή όσο και τα αγγεία της πύλης. Είναι σχετικά δυσδιάκριτη, θα μπορούσαμε να το πούμε, ενώ θα λέγαμε ότι εμφανίζει ακτινωτές προσυγμολές προς το πνευμονικό παρέχημα. Ακολούθησε εξονική τομογραφία, στην οποία αυτή η ακτινοσκίαση αντιστοιχεί σε μία εξεργασία με λυκνότητες μαλακών μορίων. Εμφανίζει ακτινωτές προσυγμολές προς το πνευμονικό παρέχημα και εινώδη στοιχεία τα οποία έλκουν και τον πεζοκότα και το μεσάβριο, ενώ στη βλάβη καταλήγει ένας βρόγχος, ο οποίος εν μέρει καταλαμβάνεται από την εξεργασία. Βλέπουμε και τους μεσαβρικούς λεφαδένες, οι οποίοι έχουν ένα φυσιολογικό μέγεθος κάτω το 1% στην αρχή τους διάμετρο. Μία αντιστοίχηση της ακτινογραφίας του θώρακα με την αξονική, η ακτινοσκίαση που βλέπουμε στην ακτινογραφία και στον αξονικό, ενώ σε αυτή την ανασύνθεση της στεφανία βλέπουμε ότι η μάζα μας επεκτείνεται κατέρωθεν της μεσολοβίου σχισμής, επομένως καταλαμβάνει δύο λόγους στο πνεύμα. Το επόμενο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 73 ετών, ο οποίος εμφανίζει προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, υποβάλλεται σε μία απλή ακτινογραφία, στην οποία βλέπουμε τον αυξημένο καρδιοθωρακικό δείκτη, τη στενοδεσία, μία τεχνητή βαλίδα και μία ακτινοσκίαση στη δεξιά κορυφή, η οποία εμφανίζει ίσως ήπιες ακτινωτές προσυγβολές. Ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να το χάσουμε πάρα πολύ εύκολα σε μια απλή ακτινογραφία. Ακολούθησε αξονική τομογραφία. Αυτή η ακτινοσκίαση αντιστοιχεί σε μια λοβωτή εξεργασία στη δεξιά κορυφή. Εμφανίζει λόδεις προσυγβολές προς τον υπεζοκότα, ενώ κάποιες τον έλκουν κιόλας. Αντίστοιχα, στο μεσοθωράκι υπάρχουν πυλαί λεφαδένες και παρατραχίκοι, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν παθολογικό μέγεθος. Το τρίτο περιστατικό αφορά δύο ασθενείς ξεχωριστούς, οι οποίοι εμφανίζουν βλάβες με παρόμοια απεικονιστικά χαρακτηριστικά, οι οποίες ωστόσο οφείλονται στην διαφορετική παθολογία. Πρόκειται για δύο διαφορετικές βλάβες, οι οποίες είναι σαφώς περιγεγραμμένες, έχουν πυκνότητες μαλακών μορίων, εντοπίζονται σε περιφερική θέση στο πνεύμονα και διηθούν το θωρακικό τείχομα. Θα συνεχίσουμε να δούμε κάποια απεικονιστικά ευρήματα και των δύο μαζών, τα οποία πιθανά να μας βοηθήσουν να καταλήξουν σε μια διαφορετική διάγνωση όσον αφορά την προέλευσή τους. Η πρώτη μάζα φαίνεται ότι είναι σχετικά ομοιογενής με ομοιογενή εμπλουτισμό, ενώ η δεύτερη μάζα εμφανίζει ανομοιογενή εμπλουτισμό, περιέχει υπόπνιμες περιοχές, οι οποίες είναι δεικτικές νέκρωσης και κάποιες φυσαλίδες αέρα, οι οποίες θα μπορούσαν να συνηγορούν για μία ερχόμενη κυλοποίηση. Σε άλλες εικόνες των αντίστοιχων μαζών, βλέπουμε ότι η πρώτη μάζα
καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της Μεσολοβίου και τη διακρίνει, ενώ η δεύτερη μάζα εκτείνεται από τον Άνω Λευό προς την Πύλη, προκαλεί στένωση του κύριου βρόχου και απόφραξη του βρόχου για τον Άνω Λευό, με συνεπακόλουθη αντελεκτασία πνευμονικού παρεχήματος, ενώ συνυπάρχει και ένας διεγκομμένος παθολογικός μεσαλλικός λεφαδένας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σε οβελιές ανασυνθέσεις της πρώτης μάζας, βλέπουμε ότι η μάζα σχηματίζει αμβλίες γωνίες με το πνευμονικό παρέχημα, ενώ η δεύτερη μάζα σχηματίζει οξείες γωνίες με το πνευμονικό παρέχημα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, η πρώτη μάζα διηθεί την παρεκείμενη γειτονική πλευρά και προκαλεί παράλληλα και τη διάγκωσή της, ενώ η δεύτερη μάζα διηθεί το περιόριστο και επεκτείνεται εξωτερικά χωρίς να προκαλεί διόγκωση της πλευράς. Αντίστοιχα στο πρώτο περιστατικό, κοιτώντας όλες τις ανατομικές δομές, παρατηρούμε ότι συνυπάρχει και μια άλλη μάζα, παρόμοια συχθής με την πρώτη, μικρότερη βέβαια σε μέγεθος, πάλι σε επαφή με μια πλευρά. Επομένως, συνοψίζοντας τα ευρήματα από τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την πρώτη μάζα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία μάζα η οποία έχει εξωπνευμονική επέκταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μία εξωμυελική επέκταση πολλαπλού μυαλώματος. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η στενή σχέση της μάζας με το βροχικό δέντρο, τα στοιχεία νέκρωσης και κυλοποίησης, η διήθηση της πλευράς και η επέκταση στο εξωτερικό τείχομα κατεύθυνε τη διάγνωση προς μία κακοήθεια του πνεύμονα και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα σύ πνεύμονα εκλοποδών κυτάρων. Το τέταρτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 58 ετών, ο οποίος εμφανίζει θωρακικό άλογος με επέκταση στην αριστερή ομική ζώνη και το άνω άκρο. Σε μια απλή ακτινογραφία θώρακα δεν αναγνωρίζουμε κάποια παθολογία όσον αφορά το πνευμονικό παρέχημα, ούτε το σχηματισμό της καρδιάς, ούτε την πύλη, ούτε τις σωστικές δομές. Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, υπάρχει μια συμμετρία όσον αφορά στην απεικόνιση των κορυφών και συγκεκριμένα της αριστερής κορυφής. Στην αξονική τομογραφία, αυτή η ασύμμετρη απεικόνιση αναγνωρίζεται ως μία εξεργασία στον αριστερό άνω λευό, σχετικά ανομοιογένης με παζεστώσεις, η οποία επεκτείνεται προς την κατάρτιση του πρόσθετου σκαλινού μυός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι διαγκωμένος συγκριτικά με τον υτερόπλευρο, πιθανά στα πλαίσια διήθησής του από τη μάζα. Η μάζα αυτή προκαλεί διήθηση και διάδοση της πρώτης και της δεύτερης πλευράς, ενώ η υποκλείδιος αρτηρία και η υποκλείδιος φλέβα δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τη μάζα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως θα ήταν χρήσιμο να διενεργηθεί και μια μαγνητική τομογραφία για να διερευνηθεί και η πιθανή συμμετοχή του βραχιονίου πλέγματος πέρα από τα μεγάλα αγγεία. Το πέμπτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 74 ετών, ο οποίος εμφανίζει δύσπνοια και θωρακικό άλογος δεξιά, προβάλλεται σε μια απλή ακτινογραφία θώρακα, στην οποία φαίνεται ότι υπάρχει μια πεζοκοτική συλλογή δεξιά, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζεται κάποια παθολογία στο πνευμονικό παρέχημα. Μετά την εκκαινοτική παρακέντηση, δημιουργήθηκε αξονική τομογραφία για διερεύνηση της αιτιολογίας της πεζοκοτικής συλλογής. Στην αξονική τομογραφία φάνηκε ότι υπήρχε μία μάζα στη δεξιά πύλη, σχετικά ανομοιογενής, υπόπυκνη με παζεστώσεις και μία μάζα στο δεξιό κάτω λόγο, παρόμοια χαρακτηριστικά με τη μάζα στην πύλη. Η μάζα στην πύλη φαίνεται ότι επεκτείνεται ενδοβροχικά, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι προκαλεί και πάχυνση του αντίστοιχου βρόχου. Εδώ είναι η φυσιολογική βρόχη και εδώ φαίνεται χαρακτηριστικά το πώς παχύνεται ο βρόχος που είναι προσβλημένος από τη μάζα. Σε μια οβελιά ανασύνθεση φαίνεται ότι οι δύο μάζες συνέχονται μεταξύ τους με έναν ιστό, ο οποίος έχει παρόμοια απεικονιστικά χαρακτηριστικά με τις δύο αυτές μάζες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι η μάζα στον δεξιό κάτω λογό εμφανίζει ευρεία επαφή με τον υποζωκώτα, με σημείο επαφής άνω των 30 εκατοστών και σημείο πτύχωσης του υποζωκώτα προς τη μάζα, το οποίο είναι πτυχία στο υποζωκώτα που έρχονται από τον όγκο, ένα σημείο το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό, διήθηση του υποζωκώτα από τη μάζα. Το τελευταίο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 57 ετών, ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα κεφαλαλγίας, ζάλης και απώλειας βάρους. Στα πλαίσια της διερεύνησης του υποβλήθηκε σε μια πρώτα αξονική τομογραφία. Στην αξιολογική τομογραφία μετά από χωρίς διαγραφικού, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετικά υπέρπυκνη αλλίωση στη μεσόδυτα προς το αριστερό εμιμόριο της γέφυρας, κάτι το οποίο
έπρεπε να διερευνηθεί με μαγνητική τομογραφία. Ακολούθησε μαγνητική τομογραφία. Στη φλέρα ακολουθία φαίνεται η αλλίωση στη γέφυρα, η οποία συνοδεύεται από μια περιοχή υψηλού σήματος ενδεικτικού ειδήματος. Η οποία περιοχή μετά από χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας εμφανίζει παθολογικό εμπλουτισμό. Εδώ είναι μια ταρθένα ακολουθία χωρίς σκιαγραφικό, στην οποία η βλάβη εμφανίζεται με χαμηλό σήμα. Και εδώ φαίνεται ο εμπλουτισμός της βλάβης μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Στα πλαίσια της διαφορικής διάγνωσης τέθηκε και η πιθανότητα δευτεροπαθούς εντόπισης. Ο ασθενής διερευνήθηκε με αξονική θώρακα κοιλίας, όπου φαίνεται στην αξονική θώρακα στον δεξιό άνω λαιμό μια εξεργασία με ακτινωτές προσεκβολές τυπικές για κακοήφια, παθολογική μεσαυρική λεμφαδένεση και μια μετάσταση στο υπατικό παρέχημα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λάμπρου. Ήταν πολύ διδακτικά τα περιστατικά, ειδικά το τρίτο που ήταν μια συγκριτική αξιολόγηση με αναλογίες στην απεικόνηση. Νομίζω ήταν πολύ διδακτικά και χρήσιμα. Ας επανέλθουμε στην ευκαιρία συναδέλφων που ενδεχομένως θα θέλαν να ρωτήσουν κάτι ή να προσθέσουν ή να σχολιάσουν, είτε στην ομιλία της κυρίας Μαυροπούλου, είτε ακόμα και στα περιστατικά που μας έδειξε η κυρία Λάμπρου. Υπάρχει κάποιο σχόλιο ή ερώτηση? Αν θέλετε, μέχρι να ζεσταθείτε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην καθημερινή κλινική πράξη είναι γνωστό το πρόβλημα του να βρούμε έναν νόζο τυχαίου, που είναι ασυμπτωματικός και φυσικά έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το τι κάνουμε στους όζους, ανάλογα με το μέγεθος, τη σύσταση κτλ. Μια ιδιαίτερη υποκατηγορία είναι οι μεικτοί όζοι, αυτοί δηλαδή που έχουν ground glass και ένα μικρό συμπαγές τμήμα, που είναι και ίσως και πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου στο πώς θα τους χειριστείς. Ποια είναι η πρόταση, ποιες είναι οι οδηγίες για ένα νόζο μικρό που έχει και συμπαγές πείμα και ground glass, τι θα πρέπει να κάνουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σαν ακτινολόγοι δεν φτάνει μόνο να περιγράψουμε ή να αναδείξουμε μια βλάβη, πρέπει να κάνουμε και μια πρόταση για το τι πρέπει να γίνει σχετικά με αυτή τη βλάβη. Επειδή καταλαβαίνω ότι είχατε πάρα πολλά πράγματα να πείτε, το κομμάτι του μονήρου στοιχεία ανεκαλυπτόμενου όζου δεν μπορούσε να χωρέσει όλα αυτά, αλλά επειδή αυτό όμως είναι ένα συχνό πρόβλημα, πώς θα έπρεπε να χειριστούμε έναν όζο ο οποίος είναι μεικτή σύσταση και συμπαγή στοιχεία και ground glass, ξέρω εγώ, ανάλογα το μέγεθός του ή ανάλογα με οτιδήποτε. Βιοψία. Σε καθέναν. Όχι σε καθένα, παρόλο αρχικά το παρακολουθούμε σύμφωνα τις οδηγίες για την παρακολούθηση των όσων και έχουμε ότι αυτό το... Κάθε πότε, συχνά, λιγότερο συχνά, ανάλογα με το μέγεθος. Ανάλογα με το μέγεθος, ανάλογα με τη κλινική, το ιστορικό του ασθενούς, δηλαδή αν έχει επιπαρτικούς παράγοντες κτλ. Και έχουμε ότι αυτός ο όσος μεγαλώνει ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του, άμεσα κάνουμε βιόψια. Είναι γιατί πολλές φορές είναι ύποπτοι αυτοί οι όσοι και υπάρχουν, δεν είναι κακό κανείς να συμβουλεύεται αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν και στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να για κάθε περίπτωση όζου, ανάλογα με το μέγεθος, το ποσοστό που είναι το συμπαγές στοιχείο, την εντόπιση του, το ιστορικό, την ηλικία, να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα guidelines προσαρμοσμένα για τον συγκεκριμένη κατηγορία ασθενή, έτσι ώστε να μπορεί να εισηγηθεί στη γνωμάτευσή του αν πρέπει να παρακολουθεί σε 3 μήνες με νέα αξονική, ή σε 6 μήνες, ή μετά ενδεχομένως από κάποια αγωγή, αν υπάρχουν και συνοδά ευρήματα τύπου πυρετός κτλ. Επομένως, δεν είναι κακό ο ακτινολόγος να έχει δίπλα του τις οδηγίες και να στην ομάδευσή του, φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό, και στην ομάδευσή του να προσθέσει μια καθοδήγηση για το τι πρέπει να γίνει με το συγκεκριμένο όζο, γιατί αυτό νομίζω είναι υποχρέωση του ακτινολόγου να προτείνει τι πρέπει να γίνει με το συγκεκριμένο ασθενή. Να μην το αφήσει δηλαδή στον παθολόγο που είναι παραπέμπον ή ξέρω στον πνευμονολόγο ή στον χειρουργό, γιατί πολλές φορές αυτά τα ανακαλύπτουμε σε έδαφος ασυμπτωματικό. Δηλαδή για άλλο λόγο κάνει εξέταση, άλλο βρίσκεται. Κάποιος συνάδελφος άλλος, κάποιο σχόλιο, παρατήρηση ή από τους συναδέλφους εδώ? Okay, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω, κυρία Μαυροπούλου, κυρία Λάμπρου, και να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, όπου υπάρχει ένα σεμινάριο και ελπίζω να είστε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.